Εικόνες από το δεύτερο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα, οι Ιταλοί κέρδισαν τον τζάμπολ. Έχασαν όμως την πρώτη επίθεση και οι Γερμανοί επανέρχονται από την τελική. Να θυμίσουμε. Σκόρ ημιχρόνου, Γερμανία 28, Ιταλία 27. Ένα πρώτο μέρος όπου οι Γερμανοί έκλεψαν τις εντυπώσεις, αλλά τα πολλά τους λάθη δεν τους άφησαν να πάρουν μεγαλύτερη διαφορά. 10 πόντους είχε ο Ρότλ από την Γερμανία, 10 όμως είχε και ο Φούσκα από την Ιταλία, ενώ μόλις 3 πόντους πέτυχε ο Μάιερς και μάλιστα στα τελευταία στάδια του πρώτου μέρους με το τρίποντο που πέτυχε περίπου 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος σε 2 επιθέσεις των Ιταλών. Και μπάλα για τους Γερμανούς. Τα λάθη πάρα πολλά σήμερα στο παιχνίδι. Εκατέρωθεν. Να πούμε ότι οι Ιταλοί έχουν 9 μέχρι στιγμής. Και οι Γερμανοί 8. Εδώ το καλάθι 2 πόντων. Οι Γερμανοί παίρνουν προβάδισμα 3 πόντων λοιπόν. Εδώ στην Πανταλώνα. 30-27 το σκορ. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια. Οι Γερμανοί που ξεκίνησαν με την κλασική τους πεντάδα, ή μάλλον την σημερινή πεντάδα που ξεκίνησαν, τον Γκόγεβιτς, Ρόντλ, και Βούχερε, τελικά δεν παίζει ο Χάρνης, ενώ ψηλοί είναι Φέμερλιν και Χούπμαν. Το φάουλ έχει δοθεί στον αριθμό 7 της γερμανικής ομάδας, που είναι ο Πογκόγεβιτς. Άπιο, Φούτσκα, Φροζίνη, Μάιερς και Μπονόρα είναι η ιταλική πεντάδα. Ευέλικτο σχήμα, ο Φούτσκα σουτάρει, δεν μπορεί. Ο Βούχερ κέρδισε το rebound με την παρέμβαση του Χούπμαν. Στο coast to coast και στην έκτοχη κίνηση, το ανάποδο lay-up. Οι Γερμανοί με 5 πόντους μπροστά, 32-27, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, θέλουν να πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους, ενώ θα δούμε για πρώτη φορά έναν γνώριμο μας παίχτη, γνώριμο γιατί τον είδαμε στην Κύπρο να παίζει αντίπαλος της Ρεάλ στο τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου, είναι ο Τζάκομο Γκαλάντα της ΜΑΣ Βερόνα, ενώ ο Μάγερς ελευθερώθηκε για το σουτ και φυσικά σκόραρε, δεν έχει προβλήματα τέτοιου είδους όταν βρίσκεται ελεύθερος από τέτοιες αποστάσεις. 32-29, 17 και 40 πριν από το τέλος του αγώνα. Επαναλαμβάνω, ο Γκαλάντα είναι έτοιμος να περάσει στην ομάδα του Ετόρε Μεσίνα που έχει πολλά προβλήματα σήμερα. Ο Φέμερλινγκ εντωμεταξύ κερδίζει κατά κράτος τις μάχες από τον Φούτσκα και οι Ιταλοί βρίσκονται 5 πόντους πίσω από τους Γερμανούς. Ημίχρονο να θυμίσω 28-27 για την γερμανική ομάδα και τώρα Μπονόρα για 3 ο Μπονόρα και αυτός εύστοχος. Είπαμε ότι οι Γερμανοί, οι Ιταλοί μάλλον δεν φημίζονται για την ευστοχία τους αυτό το Eurobasket πίσω από τα 6-25. Σήμερα όμως έχουν 2 εύστοχες προσπάθειες, 3 εύστοχες προσπάθειες στις 9, ποσοστό 33% μέχρι στιγμής, ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια το ποσοστό τους ήταν κοντά στο 25%. Ο Γκαλάντα μπαίνει στην πεντάδα της Ιταλίας και βγαίνει ο Φούτσκα και φυσικά αυτό γιατί ο Φούτσκα δεν μπορεί αμυντικά να αντιμετωπίσει το Φέμερλινγκ. Ο νεαρός που σας λέγαμε προηγουμένως κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Βούχερε, ενώ ο Χάρνης δεν βρίσκεται στην πεντάδα της Γερμανίας. Μπογκόγεβι στον άσο, ο Ρόντλ στο 2, 3 το κοντό τριάρι είναι ο Βούχερε, ενώ υψηλή είναι ο Φέμερλινγκ και ο Χούπμαν. Σουτ για 3 από τον Μπογκόγεβιτς δεν βρήκε στόχο. Ο Άπιο έφυγε σαν σφήνα στον εσυνδυασμό. Ο Μπονόρα όμως καλύφθηκε από τον Μπογκόγεβιτς και δεν μπόρεσε να σουτάρει. Γκαλάντα. Μάιερ. Πάντα με τον Βούχερ που έκανε πολύ καλή δουλειά. Εναλλάξουμε τον Χάρνης απέναντι στον Μάιερ. Ελευθερώθηκε ο Μάιερ και ρίχθηκε το rebound από τον Γκαλάντα. Έχουν πολύ ώρα οι Ιταλοί να πάρουν επιθετικό rebound. Είχαν 5 τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα. Εδώ ο Μπονόρα ισοφαρίζει. Το μικρό σερί 5-0 για τους Ιταλούς. Έλεγα για τα επιθετικά rebound. Οι Ιταλοί πήραν 5 στο πρώτο 5 λεπτό του αγώνα. Από εκεί και πέρα όμως κόλλησαν απέναντι στην πολύ δυνατή ψηλή άμυνα των Γερμανών. Βούχερε. Ο Χούπμαν έκανε φάουλ, ο Φροσίνη τοποθετήθηκε πρώτος σωστά
στην πορεία της μπάλας. Αυτός που βλέπετε είναι ο κύριος Δραζικόφσκι, ο Ουκρανός. Το φάουλ το ξαναείδαμε. Και Μπονόρα. Μπονόρα που έχει 5 πόντους στο παιχνίδι. Ενώ ο Γκαλάντα φαίνεται να κάνει καλή δουλειά απέναντι στον Φέμερλινγκ. Κινείται σωστά και γρήγορα. Κάπως έτσι είναι και η κίνηση του Γερμανού. Ας θεωρήσουμε ότι ο Γκαλάντα είναι το αντίβαρο στον καλό σήμερα Φέμερλινγκ, ο οποίος έχει 10 πόντους, 6 rebounds. Γκαλάντα. Μάιερς. Τώρα έχει αντίπαλο τον Ρόντλ. Ψηλότερος αντίπαλος για τον Μάιερς. Ο Γκαλάντα είναι μόνος. Αστοχή όμως. Το φάουλ από ποιον? Από τον Φέμερλινγκ. Ο Φέμερλινγκ πρέπει να έχει φτάσει στα 4 προσωπικά. Να το μεγάλο πρόβλημα για την Γερμανία και να η αλλαγή. Μάλιστα, έχει 4 ο Φέμερλινγκ. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο κακό που έγινε από αυτό το φάουλ τώρα για τη γερμανική ομάδα. Ενώ ο Λούσιτς παρηγορεί τον παίχτη του στον πάγκο, δίνοντας του κάποιες συμβουλές. Το Μάγερς όμως είναι ασταμάτητος όταν αφαιθεί ελεύθερος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάνε ποτέ οι Γερμανοί. 34-37, η Ιταλία μπήκε μπροστά. Το σερί της είναι 8-0. Και ο Γκαλάντα έκανε το πρώτο του φάουλ, Νάο Μεσίνα. Ο συνήθως ήρεμος. Τόσο στις κινήσεις όσο και στις εκφράσεις τώρα Μεσίνα. Και ο Χούπμαν στις βολές. Δεν είναι και ιδιαίτερο πρόβλημα για τους Ιταλούς αυτό. Αυτό που σας λέγαμε. Airball. Λοιπόν, να υπολογίσουμε ότι είχε 0 στις 7 τις πρώτες 3 αγωνιστικές. 4 στις 10 χτες. Σήμερα ο Χούπμαν έχει 1 στις 2. Το σύνολο του δηλαδή. Άσε, μετά θα κάνουμε τα μαθηματικά. Ας μείνουμε στο παιχνίδι. 35-37. Και επιθετικό φάουλ. Για ποιον? Για τον Γκαλάντα. Δεύτερο προσωπικό για τον Τζάκομο Γκαλάντα, τον παίχτη της ΜΑΣ Βερόνα. Οι Ιταλοί που έχουν μια πολύ καλή παράδοση σε Ευρωμπάσκετ. Έχουν μέχρι στιγμής ένα χρυσό, 3 αργυρά, 4 χάλκινα. Τις προηγούμενες διοργανώσεις, το χρυσό να θυμίσουμε το 83 στην Αντ. Όταν η Ισπανία απέκλεισαν τους Σοβιετικούς που ήταν το φαβορί και στον τελικό τα βρήκαν πολύ δύσκολα απέναντι στους Ιταλούς. Ο Ρόντλ εντωμεταξύ δεν έχει αντίπαλο στο ύψος του και λόγω του καλού σουτ που διαθέτει δημιουργεί φοβερά προβλήματα. Ο Ρόντλ έχει 12 πόντους, το σκορ 37-37. Οδηγούμαστε σε ένα αφύρωπο φινάλε. Μάιερ απέναντί του έχει τον Ρόντλ. Η Γερμανία μείνονται σε ζώνη 3-2. Αφέθηκε ο Φροζίνη, δεν είχε όμως το καλό πεδίο ο Ράσιος για να σουτάρει σωστά. Και Μπογκόγεβιτς. Να που έδωσε και ασίστ και το καλάθι από τον Χούπμαν. Υπέροχη φάση για τους Γερμανούς. Και τόνισα την ασίστ γιατί σε αυτό το στατιστικό ο Μπογκόγεβιτς πραγματικά είχε αρνητική παρουσία. Μόλις μία ασίστ τα προηγούμενα 4 παιχνίδια, ενώ απόψε έχει μέχρι στιγμής 2. Καλάθι για τους Γερμανούς, 39-39, για τους Ιταλούς με συγχωρείτε, ο Τζάκομο Γκαλάντα, τον είδατε, 39-39, 13 και 15 πριν από το τέλος του αγώνα. Επαναλαμβάνω, αν οι Γερμανοί ή μάλλον αν οι Ιταλοί κερδίσουν απόψε, ουσιαστικά θα είναι πρώτοι. Ο Χούπμαν κάνει φοβερή δουλειά απέναντι στον Φροσίνη. Ο Φροσίνη δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ξεχνάει μάλιστα την baseline, δίνοντας ευκαιρία στο Γερμανό να κινείται σε αυτό το χώρο. Κακή κάλυψη χώρου από τον Φροσίνη και σίγουρα αλλαγή. Ντένις Μαρκονάτο, αυτός θα είναι ο παίκτης που θα καλύψει τώρα τον Χούπμαν. Ενώ ο Φέμερλινγκ για τους Γερμανούς είναι εκτός πεντάδος λόγω 4 φάουλ. Παροπλισμός δηλαδή. Η βολή. Και να λοιπόν που κατηγορήσαμε άδικα τον Χούπμαν, σήμερα έχει 2 στις 3.
42-39. Οι Γερμανοί παίρνουν προβάδισμα 3 πόντων. Οι εναλλαγές στο προβάδισμα είναι αυτές που μας δημιουργούν πολύ όμορφα συναισθήματα για αυτό το παιχνίδι. Ο Καλάντα εντωμεταξύ δείχνει την χρησιμότητά του. 42-41. Ο Καλάντα που έχει 4 πόντους, ένα επιθετικό rebound μέχρι στιγμής, με 2 στις 3 προσπάθειες. Ρότζελα. Έξοχη πάσα, αλλά όχι καλό τελείωμα. Και τώρα η Ιταλία στον εμφυδιασμό. Μπονόρα δεξιά είναι ο Μάγερς, έφυγε ο Άπιο. Κόπηκε όμως τα ίσα από τον Ρότζελα, που κάνει πολύ μεγάλη δουλειά σήμερα. Και η απάντηση από τους Γερμανούς και τον Οκουλάγια, πρέπει να γίνει φάουλ εδώ. Εδώ πρέπει να έγινε φάουλ και δεν στηρίχθηκε για τον Μπονόρα και η κατάληξη φέρνει καλάθι για τους Ιταλούς. Θα έπρεπε να ξαναδούμε το σύνολο των φάσεων. Εξελίχθηκαν 3 διαδοχικές φάσεις εφηλιδιασμού, 2 για την Ιταλία, 1 για την Γερμανία, αλλά σίγουρα παράπονα πρέπει να έχουν οι Γερμανοί για το ότι δεν στηρίχθηκε φάουλ στον Μπονόρα. Το σκόρ είναι μεταξύ, είναι προς την πλευρά των Ιταλών αυτή τη στιγμή, σε οριακό σημείο, και ο Ρότζελα κάνει καλάθι και φάουλ. Ο Άπιο σαν αντίπαλος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει και δεν έχει βρεθεί το αντίδοτο απέναντι σε αυτόν τον παίκτη από τον Ετόρε Μεσίνα. Τώρα είναι ο Πίτης. Θα δούμε πόσοι θα δοκιμαστούν απέναντι στον Ρότζελα. Έχει 14 πόντους με ηρωικές προσπάθειες οι περισσότεροι, κυρίως με διεισδύσεις. Και σε επανάληψη βολή, παράβαση από τον Μαρκονάτο. 44-43, η Γερμανία μπροστά. 14 οι πόντοι του Ρότζελα και τώρα 15. Οι 5 στα 11 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, αυτή είναι η στατιστική του. Ο Μαρκονάτο κάπου καθυστέρησε εδώ. Ο Χούφμαν μπορεί να διαμαρτύρεται, αλλά μάλλον το φάουλ δεν πρέπει να γίνει με τα χέρια, αλλά με το σώμα. 2 βολές για τον νεαρό παίχτη της Βενετών. Από τις αποκαλύψεις του 30ου Eurobasket. Θυμίσουμε κάποια νέα παιδιά που άφησαν καλή παρουσία. Με πρώτο και καλύτερο τον Μουλαουμέροβιτς, τον Κροάτη, που είχε αντίθετη πορεία από την ομάδα του. Ο ίδιος διακρίθηκε, διακρίνεται ιδιαίτερα. Πρώτος στις ασίστ σε αυτό το Eurobasket. Τους πρώτους σκόρερ μέσα, ο Νταμίρ Μουλαουμέροβιτς, ο Κροάτης. Ο Μαρκονάτο εδώ, ο Παπα-Νικολάου φυσικά. Θα τονίσουμε και το ελληνικό στοιχείο. Ο Χούπμαν έκανε λάθος. Σε ζωντανή μετάδοση, το σκορ 45-45, Ιταλία-Γερμανία. 11 και 10 πριν από το τέλος του αγώνα. Η Ιταλία ουσιαστικά θα είναι πρώτη αν κερδίσει σήμερα. Η Γερμανία αναχτά και επαυξάνει τις ελπίδες της για είσοδο στην τετράδα πρόκρισης που θα την φέρει στους 8. Ο Καλάντα δεν σου θα 3, αλλά έβγαλε μια έξοχη ασίστ που δεν θα λογιστεί στην στατιστική, μιας και προηγήθηκε το φάουλ και δεν έγινε το καλάθι. Ο Μαρκονάτο όμως θα στηθεί και πάλι στην γραμμή των βολών. Είδατε το φάουλ του Μπογκόγεβιτς. Ενώ 4 φάουλ τώρα έχει και ο Χούπμαν. Πολύ μεγάλα προβλήματα για την γερμανική ομάδα. 4 έχει ο Φέμερλινγκ που βρίσκεται εκτός. 4 έχει ο Χούπμαν. Και για να δούμε πώς ο Λούσιτς θα καλύψει όλα αυτά. Παρά το ότι διαθέτει πολλούς ψηλούς, δεν είναι η τάξη με τους προαναφερθέντες. Μπογκόγεβιτς. Το εμπιστεύεται ουσιαστικά τον Άφτο. Η θέση του playmaker στην ομάδα σήμερα, ο κύριος Λούσιτς και Βούχερα. Ο Χάρνης δεν ξέρουμε τι κάνει, είναι όμως στον πάγκο. Τον βλέπουμε, μπορούμε να τον διακρίνουμε, έχει ξεχαστεί από τον κύριο Λούσιτς και ο Βούχερα εδώ έκανε λάθος, αλλά ο Χάρνης εξακολουθεί να μένει στον πάγκο. Γιατί? Οι βοήθειες του είναι σημαντικότατες.
Να πούμε για το σκοράρισμα, να πούμε για τις assist που μαζί με τον Ρόντλ βρίσκονται στους κορυφαίους του Eurobasket. Να μιλήσουμε για την εμπειρία που προσδίδει σε αυτή την ομάδα. Έχει ξεχαστεί στον πάνω. Και δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, μάλιστα τον βλέπω να μασάει και κάτι από εδώ που κάθομαι. Γνώστης ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Α, μπορεί να είναι και αυτό. Νταβίντε Μπονόρα για την Ιταλική ομάδα. Γκαλάντα που καθιερώθηκε τα τελευταία λεπτά στην πεντάδα. Πίτης, Μαρκονάτο και Μάγερς οι υπόλοιποι για την Ιταλική ομάδα. Και να ο Μαρκονάτο, εξοχή πάσα για τον Μάγερς, ελευθερώθηκε και είναι εύκολο να σκοράρει από εκεί, δεν το κάνει. Ο Κουλάγια για τον Βούχερερ, για να δούμε τι θα κάνει. Κόπηκε, ο Καλάσης δεν πήγε, ο Μάγερς έκανε το φάουλ. Να ο Λούσιτς, σκεπτικός. Ο Μάγερς χωρίς το τσιγότο στη μύτη για την καλύτερη αναπνοή. Δεν του βγήκε φαίνεται. Ισοπαλία και πάλι. Ή μάλλον όχι, 46-47. Η Ιταλία είναι μπροστά, ισοπαλία θα έχουμε αν ευστοχήσει στην βολή ο Βούχερα. Μάλιστα, 47-47, 9 και 20 πριν από το τέλος του αγώνα. Μπονόρα. Ο Φέμερλινγκ θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το ρίσκο του κυρίου Λούσιτς. Θα το θέλετε. Ο Γκαλάντα επανέρχεται και φέρνει την Ιταλία και πάλι μπροστά. Επαναλαμβάνω, ο Χούπμαν έχει 4 φάουλ. 4 έχει και ο Φέμερλινγκ. Ο Χούπμαν είναι στο γήπεδο. Μάλλον θα αντικατασταθεί από τον Φέμερλινγκ. Θα λέγαμε όμως ότι το ψηλό σχήμα βγήκε καλύτερα στη Γερμανία. Έξυπνο Φίτης έβγαλε την μπάλα. Κάνει διείσδυση και ο Ρόντλ θα κάνει το φάουλ ή ο Κουλάγια τελικά. Δύο βολές για τον Ρικάρτο Πίτης. Το στιγμή είδατε και τον Μενεγκίν. Ίσως τον μεγαλύτερο Ιταλό καλαθοσφαιριστή όλων των εποχών. Τουλάχιστον σε μακροβιότητα σίγουρα είναι ο κορυφαίος. Μάλιστα έγινε και το εξής περίεργο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Μέχρι πρόπερση που αγωνιζόταν ο Μενεγκίν και ο γιος του Ανδρέα Μενεγκίν αγωνιζόταν και αυτός. Πατέρας και γιος δηλαδή στο ίδιο πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε περί τίνος μιλάμε. Ένας θρύλος ζωντανός για το Ιταλικό μπάσκετ. Φυσικά βρισκόταν παρόν στην ομάδα που το 83 κατέκτησε το χρυσό στην Νάντ. Μαζί με Μαρτζοράτη και τους άλλους μεγάλους άσους της Ιταλικής ομάδας. Ο Ανδρέα Μενεγκίν, ο γιος Μενεγκίν δηλαδή, θα βρισκόταν στην 12η του Ευρωμπάσκετ, αλλά τραυματίστηκε λίγο πριν από την έναρξη αυτού του τουρνουά. Από 7 φάουλ ομαδικά έχουν οι δύο ομάδες, από το επόμενο εκτελούν βολές εκατέρωθεν. Τον Γκόγεβιτς για τον Ρόντλ. 3 πόντους μπροστά οι Ιταλοί, 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος αυτού του αγώνα που θα κρίνει πολλά. Βούχερερ ελευθερώνεται, έγινε το σουτ με καλές προϋποθέσεις, δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Βούχερερ. Και τώρα ο Μάγερς, αν ευστοχίσει, ο Ρόντλ διαμαρτύρεται μεν, αλλά πρέπει να έχει γίνει φάουλ. Να και ο Λούσιτς, εσείς δεν τον βλέπετε, τα βάζει με τον κύριο Λίμαν που σφύριξε αυτή την παράβαση. Σφάλμα μάλλον, αφού πρόκειται περί φάουλ. Είναι δικαιώματα για 3 βολές στον Κάρλτον Μάγερς, που από αυτή τη θέση πολύ σπάνια αστοχή. 47-51. Ξεκολλούν οι Ιταλοί από το σκορ και ξεκολλούν και από την καυτή ανάσα των Γερμανών μετά από πολλή ώρα. Ήδη η διαφορά πήγε στους 5 και αν αναλογιστούμε τι έγινε στα προηγούμενα τους παιχνίδια, μάλλον είναι η ώρα τους για να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Θα δούμε όμως. 47-53. Σημαντικό προβάδισμα για την
Ιταλική ομάδα. Έγινε το σούτ για τρεις, ο Μπογκόγεβιτς δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η Ιταλή και πάλι μπροστά, Πίτης. Ελεύθερος ο Μπονόρα και αν έχουμε εύστοχο σούτ, όχι. Ακή ψυχολογία για τον Μπονόρα σε αυτή τη φάση. Να ο Μπογκόγεβιτς. Τον κακολογήσαμε εν πολύ στα πρώτα παιχνίδια, αλλά τελικά αυτός ο νεαρός βάλθηκε να μας διαψεύσει. Πάντως σίγουρα δεν είναι κλασικός άσος. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Είναι κάτι μεταξύ άσου και δύο, δηλαδή ανάμεσα σε point guard και shooting guard. Παίζει καλύτερα αν ελευθερωθεί, αν παίξει ελεύθερα δηλαδή, και αν αφαιθεί να κάνει αυτό που ξέρει. Είτε να σουτάρει από την περιφέρεια, είτε να κάνει διείσδυση. Και στην οργάνωση ιδιαίτερα δεν έχει και τόσο καλή σχέση. Time out αυτή τη φορά από τον κύριο Λούσιτς. Θα πάμε και εμείς σε διαφημιστικό. Σαράντα 49-53 σκορ. Μπροστά η Ιταλία. 7 και 20 πριν από το τέλος του αγώνα. Η μπάλα για τους Ιταλούς. Κολτεμπέλα, Καλάντα, Μπονόρα, Φούτκα και Πίτης. Πολύ κοντό σχήμα για την Ιταλική ομάδα, ή μάλλον ευέλικτο σχήμα, όχι κοντό, γιατί επαναλαμβάνω ο Φούτκα είναι 2-15. Ο Μπονόρα για τρεις, άστοχος και πάλι, ο Μπονόρα που δεν τα πάει καλά σήμερα, τουλάχιστον στον εκτελεστικό τομέα. Ο Μπούχερ εδώ κέρδισε το φάουλ. Ο Μπονόρα έχει 1 στα 3 τρίποντα και 2 στα 2 τρίποντα, 2 στα 2 δίποντα, 7 πόντους σήμερα. Ενώ ο πρώτος σκόρερ για την Ιταλική ομάδα είναι ο Μάιερ που έχει 11, αλλά όχι και τόσο καλή απόδοση. Ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος χάθηκε στην κυριολεξία από την πολύ καλή εκπεριτροπή σ' άμυνα του Ρότλ και του Βούχερα. Ο κύριος Λούσιτς βάλθηκε να μας ξεχάσει τον Χάρνις που κάθεται στον πάγκο. Ίσως να έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος τραυματισμού, πάντως δεν χρησιμοποιείται καθόλου από τον Ιουγκοσλάβο προπονητή της Εθνικής Γερμανίας. 51-53, 6 και 50 πριν από το τέλος του αγώνα. Πίτης για τον Καλάντα. Φούτσκα. Κανένα πρόβλημα να σκοράρει από αυτή τη θέση. Είναι η προσφυλή του θέση. Από την baseline. Στα 3 μέτρα. Είναι εύκολη υπόθεση για αυτόν. 51-55, Μπογκόγεβιτς, Βούχερερ. Ο Βούχερερ θέλει, ζητάει φάουλ. Ο κύριος Λίμαν ήταν όμως πολύ κοντά. Ντένις Βούχερερ. Και αυτός 28. Οι 9 των 28-29 χρόνων, Χάρνις, Βούχερερ και Ρόν, αυτοί για τους Γερμανούς. Εδώ ο Βούχερερ έκανε μια εξεζητημένη προσπάθεια, που δεν απέφερε κάτι ουσιαστικό. Γκαλάντα για τον Μπονόρα. Και τώρα οι Ιταλοί παίζουν κοντρόλ. Είναι το μπάσκετ που τους πάει περισσότερο. Πίτης για τον Καλάντα που δεν διστάζει να σουτάρει. Ο Φούτσα κέρδισε αλλά έχασε το rebound. Το Γκόγεβιτς. Ο Νέες. Αν δεν έγινε επιθετικό θα έγινε αμυντικό φάουλ. Εμείς δεν είδαμε τίποτα φυσικά. Ο Πάτρικ Νέες μαζί με τον Φέμερλινγκ είναι το δίδυμο των ψηλών. Παναλαμβάνω, ο Φέμερλινγκ έχει 4 φάουλ, όταν έχει και ο Χούπμαν που βρίσκεται στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Μπονόρα, Φούτσκα. Ο Γκαλάντα για 3, μάλιστα. Δεν είναι περίεργο αυτό που είδατε τώρα, παρά τα 2-10. Ο Γκαλάντα συνηθίζει να σκοράρει πίσω από τα 6-25. Μάλιστα το έκανε εν πολύ στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, αν θυμάστε. Στο παιχνίδι που έγινε στην Ιταλία όταν ο Ηρακλής είδε να χάνονται τα όνειρα του για τον τελικό της Λευκοσίας με τον καταιγισμό τριπώντων και τότε ο Γκαλάντα είχε, αν δεν κάνω λάθος, πετύχει 3 τρίποντα. 54-58, 4 πόντους μπροστά η Ιταλία. Η Ιταλία που κρατάει το προβάδισμα σε αυτά τα τελευταία στάδια του αγώνα που εξελίσσεται και μας εξωθεί να πιστέψουμε ότι το φινάλε θα είναι εξίσου δραματικό. Πίτης. Πάουλα από τον Βούχερερ, 2 βολές για τον Ιταλό. Το πρώτο πάουλα από τον παίκτη της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ενώ ο Μάγερ
πέρασε στο παιχνίδι. Τώρα οι άμυνες θα γίνουν πιεστικότερες, οπότε το καλό σουτ, το λογικά καλό σουτ του Κάρτον Μάγερ θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την Ιταλική ομάδα. Ο Πίτης έχασε την βολή και έχασε και την δεύτερη, αλλά ο Φούσκα βοήθησε. Τελικά δεν πάρθηκε το rebound, ο Πίτης κέρδισε εκ νέου. Μια φάση που τελικά έφερε την Γερμανία να έχει κατοχή. Μπογκόγεβιτ, Μπούχερερ και Μπογκόγεβιτ. Η περιφερειακή γραμμή των Γερμανών μαζί με τον Λούτσκε που δείχνει τραυματίας, με τον αριθμό 5 τον βλέπουμε. Πάτρικ Νέες, μάλλον είναι ο Φέμερλινγκ αυτός. Η επίθεση χάθηκε για τη γερμανική ομάδα που εξέπνευσε τον χρόνο που έχει στη διάθεσή της στα 30 δευτερόλεπτα. Αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Λούτσκε τραυματίστηκε. Και πέρασε ο Ρόντελ. Καλάντα για τον Κολτεμπέλα. Μάιερ, άλλος ένας νατουραλιζέ για την Ιταλική ομάδα και βολές για τον Ιταλό που μπορεί να ανεβάσει κι άλλο την διαφορά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 4 πόντους. Το φάουλ για τον Νέες, ο Τιμ Νέες στο πρώτο του προσωπικό. Έχει 4 στις 4 μέχρι στιγμής ο Μάιερ. Και τώρα 5 στις 5 στο σύνολο του στο Eurobasket τον φέρνει στο εκπληκτικό 32 στις 34 βολές. Ένα ποσοστό περίπου στο 94%. Προηγείται φυσικά στην σχετική στατιστική κατηγορία. Και τώρα από Γκόγεβιτς που δεν έκανε το καλό σουτ. Βίασε το σουτ θα λέγαμε σε αυτή τη φάση. Οι Ιταλοί δείχνουν ψυχρεμότεροι στα τελευταία στάδια του αγώνα, παρά το ότι οι Γερμανοί είχαν κλέψει τις εντυπώσεις στο πρώτο μέρος, τις αρχές του δευτέρου. Τελικά αυτό που μετράει είναι η εμπειρία. Η απορία μας θα έχει την απάντησή της με το τέλος αυτού του αγώνα. Φούσκα, Γκαλάντα, μόνος ο Πίτης ξεχασμένος και 8 οι πόντοι της διαφοράς. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι λοιπόν, οι Ιταλοί παίρνουν τέτοια διαφορά. Χωρικά στο Πίτης, τον είδατε, με τον γκριζαρισμένο πλέον μαλλί. Σας αυτό να μην φαίνεται στους δέκτες σας, αλλά το μαλλί του πλέον είναι απόλυτα γκρίζο. Τρεις βολές για τον Ντένις Μπούχερε. Το φάουλ από τον Πίτης. Δεν ξέρω αν τα βάζει με τον εαυτό του ή με τους διαιτητές. Ναι, λέει. Αυτό ήταν η κατάφαση προς την ερώτηση του προπονητή του αν έκανε το φάουλ. Το έκανε δηλαδή. Τρίτο προσωπικό. Μπαίνει ο Μαρκονάτο, βγαίνει ο Γκαλάντα που τα πήγε θαυμάσια. Ο Γκαλάντα που φεύγει με 9 πόντους. Με 3 στα 5 σουτ 2 πόντων. 1 στα 1 τρίποντα. Πήρε ένα επιθετικό rebound. Αυτός είναι ο στατιστικός του απολογισμός. Ενώ Βούχερε δεν έχει την ψυχραιμία που χρειάζεται στην στιγμή που διανύουμε. ...55-62... 161 δευτερόλεπτα ακριβώς πριν από το τέλος του αγώνα. Ντένις Βούχερερ εύστοχος στις 2 από τις 3 και 56-62. Πίεση από τον Μπογκόγεβιτς για τον Κολτεμπέλα, αλλά ο Κολτεμπέλα τουλάχιστον σε αυτά είναι έμπειρος και πολύ δύσκολα κάνει το λάθος. Ζητάει αλλαγή μέσα ο Μάγιος με τον Φούτσκα. Ενώ ο Πίτης παραλίγο να κάνει το λάθος, το κάνει τελικά. Ποιος, δεν έγινε το λάθος. Ο Κουλάγια έγινε φάουλ από τον Φούτσκα. Δύο βολές για τον Αντεμόλα ο Κουλάγια. 2 και 17 πριν από το τέλος, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Συνδιαλέγονται μάλιστα στη γραμμή των φάουλ για το πώς θα αγωνιστούν.
Επαναλαμβάνω, ο Χάρνης δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κουλάγια τελικά δεν πετυχαίνει την πρώτη βολή. Ο Χάρνης που έφυγε μόλις ένα πόντο στο πρώτο μέρος, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Σημασία έχει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει, αν είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί μπορεί να έχει πρόβλημα τραυματισμού. Η διαφορά πάντως κατέβηκε στους 5, 2 και 5 πριν από το τέλος του αγώνα. Μάγερ για τον Μαρκονάτο, τώρα Κωνσταντέλα. Χαμηλό σχήμα για τους Γερμανούς που παίζουν με ένα ψηλό. Ο Μάγερ σούταρε, αστόχησε, κέρδισε το rebound ο Φούτσκα μετά από πολλά και το φάουλ από τον Φέμερλινγκ είναι το 5ο. Φεύγει από το παιχνίδι, ετοιμάζεται ο Χούπμαν. Να ο Φέμερλινγκ, 5 φάουλ. Ο νεαρός που αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και ίσως κερδίσει με την απόδοση του εδώ στο Eurobasket, μια μεταγραφή στο εγγύς μέλλον, μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Και όσοι έχουν όταν ακούει να κουέτο προς την πλευρά της Ελλάδας δηλαδή περισσότερο, όπου το να βρεις καλό ψηλό εξ Αμερικής κυρίως όπου ψάχνουν είναι πολύ δύσκολο. 57-63, 6 πόντοι της διαφοράς. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Γερμανοί σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ρόζολα έκανε βήματα. Ατυχής η έμπνευσή του ή μάλλον ατυχής η προσπάθεια του, αφού η έμπνευση ίσως να ήταν καλή σε αυτή τη φάση. Και οι Ιταλοί αν κρατήσουν αυτή την επίθεση και εξαντλήσουν τον χρόνο, πολύ δύσκολα θα χάσουν την νίκη. Μονόρα. Ακούμε και τον κόσμο που φωνάζει defense, defense. Τώρα γιατί φωνάζει defense, δεν ξέρω. Αυτό εδώ που χρειάζεται είναι κλέψιμο της μπάλας για τους Γερμανούς. Ο κόσμος, ο πολύ λίγος κόσμος υποστηρίζει περισσότερο τη Γερμανία, μια και η Ιταλία κέρδισε χθες την Ισπανία. Αναλαμβάνω στο γήπεδο, είναι δεν είναι 500 άτομα αυτή τη στιγμή. Το Κόγεβις για 3, airball. Βγάζει ο Φέμερλινγκ, ο Κουλάγια. Και τώρα Βούχερα έγινε το λάθος. Δυστυχώς για τους Γερμανούς, η ηρωική προσπάθεια των Κουλάγια δεν είχε συνέχεια. Και το time out είναι από τον κύριο Λούσιτ, που περισσότερο θέλει να ενθαρρύνει τους παίχτες του, ότι παρά το ότι απομένουν μόλις 61 δευτερόλεπτα, έχουν δικαίωμα στην ελπίδα. Να χρησιμοποιήσουμε και λίγα λόγια από τον Σταμαράκη, ας πούμε ότι πρέπει να αρνηθούν την άρνηση της ζωής ή της ελπίδας, παραφρασμένο λίγο. Οι Γερμανοί χάνουν με 63-57 από τους Ιταλούς, που στα τελευταία στάδια του αγώνα έδειξαν και πρόβαλαν σαν ατού την εμπειρία τους, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σε ένα παιχνίδι με πολλά λάθη, αλλά με συνεχείς εναλλαγές στο αποτέλεσμα. Ενώ Μενεγκίν βρίσκεται κοντά στους παίκτες της Ιταλικής ομάδας, εσείς δεν τον βλέπετε, εμείς μπορούμε να τον δούμε από εδώ. Εσείς βλέπετε τον Μεσίνα, βλέπετε στις βολές ότι οι Γερμανοί έχουν 75%, οι Ιταλοί 69%. Οι Ιταλοί που σε αυτό τον στατιστικό τομέα βρίσκονται στις πρώτες ομάδες του τουρνουά, αν και στις περισσότερες κατηγορίες βλέπουμε Ιουγκοσλάβους να προηγούνται, παρά το ότι οι Ιουγκοσλάβοι δεν είναι πρώτοι στον ομιλό τους. Θα πούμε ότι διανύουμε τα τελευταία στάδια του αγώνα. 57 δευτερόλεπτα, 55 τώρα, Μπονόρα. 6 πόντους μπροστά οι Ιταλοί. Και αν ευστοχήσουν σε αυτή τους την προσπάθεια, πολύ δύσκολα θα χάσουν την νίκη. Μάιερ. Πολύ χαμηλό σχήμα για την Ιταλία. Με 3 playmaker, με 3 κοντούς μάλλον. Ενώ ο Μάιερ έκανε το λάθος, το Κουλάγια για τον Ροτ. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ροτ. Πετυχαίνει καλά. 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 4 πόντοι της διαφοράς, πιέζουν οι Γερμανοί. Ο Χούπμαν να κάνει φάουλ είναι το 5ο. Και τι έγινε εδώ? Απλά η μπάλα χτίζεται στο πόδι του Βούχερε, που διαμαρτύρεται. Μπονόρα πιέζεται, αντιαθλητικό. Δόθηκε αυτό το φάουλ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να δοθεί σαν αντιαθλητικό αυτό το φάουλ. Απορρίκει ο Βούχερε. Στο Μεσίνα εδώ κάτι λέει με τον κύριο Τραζικόφσκι. Αλλά αυτό το σφύριγμα ίσως να δίνει και την νίκη στους Ιταλούς. Θα ήταν καλό να ξαναδούμε τη φάση. Ναι, την είδαμε.
Μπορείτε να κρίνετε ήδη η σώμαση. Γιατί θα έπρεπε να δοθεί αντιαθλητικό αυτό το φάουλ. Πάντως, ο γερμανικός πάγκος πνέει τα μένεα κατά των διαιτητών. Θα βάζει φυσικά με τη γραμματεία. Θα λένε στην πεθερά για να τα ακούει η νύφη. Κάπως έτσι. 65-59 κατοχή για τους Ιταλούς που πήραν δύο δώρο σε αυτή τη φάση. Εδώ έγινε φάουλ και δεν σφυρίχθηκε. Πάτησε όμως ο Πολτεμπέλ, ενώ προηγουμένως το Καλάντα σπρώχθηκε βιαίως και το φάουλ δεν σφυρίχθηκε. Κάνουμε ένα λάθος και θέλουμε να εσωφαρίσουμε αυτό που κάνουμε, κάνοντας άλλο ένα. Ρόζελ για τρεις. Άστοχος. Μάλλον οι Γερμανοί χάνουν τη μάχη. 17 δευτερόλεπτα και 60 εκατοστά πριν από το τέλος του αγώνα. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους. Ο Μπονόρα είναι στις βολές. Συνήθως ο εύστοχος. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια γενική εικόνα για τα όσα είδαμε σε αυτό το παιχνίδι. Σε πολύ λίγες γραμμές. Μπονόρα λοιπόν, η διαφορά στις 7. Η νίκη σίγουρη για την Ιταλική ομάδα που καπαρώνει από σήμερα την πρώτη θέση του ομίλου F, έτσι ονομάστηκε, του ομίλου δηλαδή της Μπαρσελόνα των 6 ομάδων και περιμένει τον τέταρτο, ενώ ο Ρότς δεν σκόραρε από τα 6-25, πίσω από τα 6-25, αλλά ουσιαστική σημασία δεν έχει αυτό. 62-67, ο χρόνος κυλάει, 3, 2, 1 δευτερόλεπτο. Τέλειωσε το παιχνίδι. Το καλάθι αυτό δεν μετράει. 62-67 τελικό αποτέλεσμα. Οι Ιταλοί λοιπόν πρώτοι στον όμιλό τους περιμένουν την τέταρτη ομάδα του άλλου ομίλου για να παίξουν στους προημιτελικούς. Απομένει ένα παιχνίδι για την Ιταλική και για την Γερμανική ομάδα στην αυριανή μέρα, σε αυτή την φάση. Όμως επαναλαμβάνω, είτε κερδίζουν είτε χάσουν οι Ιταλοί, αυτό λίγη σημασία έχει, μάλλον καθόλου σημασία δεν έχει. Οι Ιταλοί είναι πρώτοι, αύριο παίζουν με τους Κροάτες σε ένα παιχνίδι εκτονού κάνευση για την κροατική ομάδα που θέλει να προκριθεί, μπορεί να μείνει εκτός οκτάδας δηλαδή. Οι Γερμανοί σήμερα έπαιξαν ένα από τα τελευταία τους χαρτιά, αύριο παίζουν με την Πολωνία και πρέπει να την κερδίσουν, ενώ υπάρχει και περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας για την τέταρτη θέση του ομίλου αυτού. Πολλά μπορούν να γίνουν λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Εμείς να πούμε ότι σε λίγο εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Γαλλία. Και αν η Ελλάδα κερδίσει την Γαλλία, και αυτή σίγουρα θα είναι πρώτη στον άλλο όμιλο και θα περιμένει τον τέταρτο του ομίλου της Μπανταλώνα. Τελικό αποτέλεσμα από την Μπανταλώνα, από το Ολύμπικο. Ιταλία 67, Γερμανία 62. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε εσάς, να ευχαριστήσουμε το τεχνικό προσωπικό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου που κάλυψε αυτή την ζωντανή μετάδοση και να ευχηθούμε να αποδώσουμε μάλλον τις καλύτερες μας ευχές, να έχετε ευτυχές, χαρούμενο υπόλοιπο της μέρας. Καλό βράδυ.